Για πάμε να συζητήσουμε όλα τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο οικονομικό πεδίο, αλλά όχι μόνο αυτά, με τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Κύριε Σαχινίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δώστε μας την δική σας εκτίμηση με τη μακρά εμπειρία που έχετε. Αν αυτή η έκρηξη η γεωπολιτική και η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή μας διαμορφώνει νέους κινδύνους και για την ελληνική οικονομία. Η πρώτη σκέψη όλων βεβαίως είναι το ενεργειακό κόστος και μια ενδεχόμενη απειλή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού. Πόσο πιθανό το βλέπετε? Αν κάτι σηματοδοτεί ή σηματοδοτούν οι τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, είναι ότι επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λέγανε ότι η νέα κανονικότητα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτό που λέμε μια κανονικότητα των πολυκρίσεων. Και εκεί που ξαφνικά θεωρούσαμε ότι κάπως τα πράγματα ενδεχομένως να ηρεμήσουν σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση που υπάρχει στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, είδαμε ξαφνικά να αναζωοποιρώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Και αυτό να δημιουργεί ανησυχίες και αβεβαιότητες, όχι μόνο για την αύξηση των ορυκτών καυσίμων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ζητήματα στην αυσιπλοεία και στη μεταφορά προϊόντων από την Ασία προς την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όλες αυτές οι εκτιμήσεις, ακόμη και το IMF, δεν θα θεωρούνται, ας πούμε, ρεαλιστικές, αλλά θα θεωρούνται και αρκετά αισιόδοξες, θα έλεγε κανείς. Φαίνεται όμως ότι επί του παρόντος το Ισραήλ δεν πρόκειται να αντιδράσει άμεσα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο κίνδυνος μιας κλιμάκωσης. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει μια άμεση αντίδραση και υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο λέει ότι το Ισραήλ ενδεχομένως να κρατήσει μια στάση επιφυλακτική και να αφήσει τους διεθνείς οργανισμούς και τα άλλα κράτη να τιμωρήσουν μέσα σε εισαγωγικά το Ιράν για την επιλογή την οποία έκανε, τότε είναι πολύ πιθανό να μην δούμε κάποια, αν θέλετε, κλιμάκωση της ύφεσης, διότι κακά τα ψέματα η Ευρωζώνη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης το 2023, αλλά και από τις εκτιμήσεις για το 2024, μπορεί να μην είναι στην ύφεση με την έννοια της συμβατική, αλλά σίγουρα είναι στα όρια της στασιμότητας. Και αυτό εκ των πραγμάτων επηρεάζει και την ελληνική οικονομία. Και βεβαίως επισημαίνω και καταγράφω τη διαπίστωση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτή την οποία καταθέτει τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και το Υπουργείο Οικονομικών. Γεγονός που πιθανότητα συνδέεται με τις δυστοκίες που καταγράφει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιμένει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σαχινίδη, σε αυτή την προειδοποίηση για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι σας ανησυχεί περισσότερο σε ό,τι αφορά την αξιοποίησή τους και την διαδικασία που έχουμε μέχρι τώρα? Ναι. Υπάρχουν δύο διακριτά ζητήματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι αν εκταμιεύονται πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και έρχονται στην Ελλάδα, αυτόματα αυτό σηματοδοτεί και, αν θέλετε, ας πούμε, μια πορεία θετική για την οικονομία. Αυτό για να γίνει θα πρέπει οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν δαπάνες για να μπορέσουν, ας πούμε, να συνυπολογιστούν στην αύξηση του ΑΕΠ. Και μέχρι στιγμής πολλές φορές εκταμιεύονται οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απλώς παραχωρούνται στις τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις και αφού υπογραφούν οι δανειακές συμβάσεις και αρχίσει η εκτέλεση των έργων, τότε θα αρχίσει να επηρεάζεται η οικονομία προς τα πάνω. Και αυτό γίνεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και δεν είναι τυχαία ούτε η αναθεώρηση προς τα κάτω του ρυθμού ανάπτυξης για το έτος 2023, ούτε η εκτίμηση που κάνει τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκείνο όμως το οποίο είναι πιο σοβαρό στην κριτική την οποία έχουμε καταθέσει είναι σε ποιους πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και σας το λέω διότι ο κόσμος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαμαρτύρεται ότι ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά τα χρήματα έχει καταλήξει σε μικρές επιχειρήσεις, τα περισσότερα έχουν καταλήξει σε 200 μεγάλες επιχειρήσεις και υπάρχει βέβαια και αυτό το πρόσφατο δημοσίευμα του Πολίτικου το οποίο λέει ότι 10 επιχειρήσεις έχουν πάρει 2,5 δισεκατομμύρια και υπάρχει μια έρευνα για να ελεγχθεί εάν οι διαγωνισμοί μέσω των οποίων παραχωρήθηκαν αυτά τα χρήματα στις 10 εταιρείες ήταν οι διαγωνισμοί που δεν πληρώσαν τις αναγκαίες προδιαγραφές του ανταγωνισμού, δηλαδή ήταν στημένοι ανταγωνισμοί και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την κριτική την οποία είχαμε ασκήσει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λειτουργήσε με κριτήρια καθαρά πελατειακά σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν χρησιμοποίησε το κριτήριο της πολλαπλασιαστικότητας έτσι
ώστε από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων να προκριθούν εκείνα τα οποία θα διασφαλίσουν ότι και πιο ανθεκτικοί θα κάνουν την οικονομία και πιο δυναμικοί, αλλά θα χαρακτηρίζονται και τη συμπεριληπτικότητα. Δηλαδή θα βοηθήσουν πραγματικά, θα βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι, ειδικά αυτοί οι οποίοι θίγονται από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να μην είναι οι μεγάλοι χαμένοι των μεταβάσεων αυτών. Κύριε Σαχινίδη, να έρθουμε λίγο και, και στο πολιτικό τοπίο, υπό αυτό το οικονομικό κλίμα που περιγράφεται. Μιλούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Μαύρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB. Βλέπαμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και η εικόνα που υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη της στασιμότητας. Σας ανησυχεί και πού την αποδίδετε? Προσέξτε να δείτε. Πάντα λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, αλλά προφανώς δεν είναι καθοριστικές ό,τι αφορά τη στρατηγική μας. Εμείς βλέπουμε και μια σειρά από άλλα ποιοτικά δεδομένα. Εγώ τουλάχιστον επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το δίκτυο που λέγεται όριο της εκλογικής επιρροής και φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει πρώτο κόμμα, τουλάχιστον στην τελευταία δημοσκόπηση που είχα δει, με 43%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρακτικά, στο πίσω μέρος του μυαλού του, ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος σκέφτεται ότι η εναλλακτική επιλογή του σε περίπτωση που δεν θελήσει να ψηφίσει το κόμμα με το οποίο είναι συνδεδεμένος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η δική μας υποχρέωση και των υποψηφίων αλλά και όλων των στελεχών στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι και την διεξαγωγή των εκλογών είναι να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες, να τους παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για τα θέματα τα εθνικά που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της ακρίβειας, με το ζήτημα των μισθών που μένουν καθυλωμένοι, να τους μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο αυτή τη στιγμή υποβαθμίζεται, να τους μιλήσουμε για τις περιφερειακές ανισότητες, γιατί αν δείτε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα διαπλύονται, και βεβαίως να τους εξηγήσουμε ποιο είναι το όραμά μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι πρέπει να αλλάξει πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεγγύη, να δημιουργηθεί ένα μόνιμο ταμείο για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Και πιστεύω ότι στο βαθμό που θα ανταποκριθούμε σε αυτήν, αν θέλετε, την πρόκληση και θα έρθουμε σε στενή επαφή με τον κόσμο και το εξηγήσουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, οι πολίτες θα ανταποκριθούν. Κύριε Σαχινίδη. Και το βράδυ των εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα έχει πετύχει το στόχο του να είναι το δεύτερο κόμμα. Παρόλα αυτά, ο κύριος Μαύρος μας έλεγε ακριβώς αυτό. Τα ζητήματα που περιγράψατε τώρα είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους περισσότερους Έλληνες πολίτες και κυρίως τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη μεσαία κοινωνικά και οικονομικά τάξη. Και ότι εκεί ακριβώς είναι οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ. Έχετε κάποια δυσκολία επικοινωνίας με αυτό το οποίο χαρακτήρισε ο κύριος Σαχινίδης ως 29% του go with the flow? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης που υπήρχαν ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στους ψηφοφόρους όλα αυτά τα χρόνια των κρίσεων είχαν εκφωνιστεί ως έναν βαθμό. Η δική μας υποχρέωση είναι να αποκαταστήσουμε πλέον αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Αν θέλετε και μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση να συστηθούμε ξανά, να γνωριστούμε καλύτερα. Και αυτό τι σημαίνει? Συνεχείς επαφές με τους πολίτες. Όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος να τα επισκεφτούμε και όχι μόνο τα απομακρυσμένα αλλά και τα αστικά, γιατί μια αδυναμία που είχαμε καταγράψει και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 ήταν σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι εδώ πέρα της Αττικής και ενδεχομένως δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει ανάγκη από μια επαφή και από συζητήσεις και αυτή είναι η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει για το χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές. Να διοργανώνουμε αυτές, αν θέλετε, τις συναντήσεις όπου συζητούμε. Δεν πάμε να κάνουμε έναν μονόλογο και απλώς να μιλάμε εμείς οι υποψήφοι, τα στελέχη μας, αλλά να ακούμε τους πολίτες και να δίνουμε απαντήσεις. Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Σαχινίδη, ο στόχος ποιος είναι του ΠΑΣΟΚ για τις ευρωεκλογές? Σας το ανέφερα και προηγουμένως ότι στόχος μας είναι να είμαστε το δεύτερο κόμμα, αλλά με ένα ποσοστό που σημειολογικά θα έχει την ίδια δυναμική που είχε το εκλογικό αποτέλεσμα του 1977. Τι εννοώ με αυτό? Το 1977 τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόμμα το οποίο θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα, με τη δουλειά που έγινε από το 1977 μέχρι το 1981, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να πάρει ισχυρή εντολή από τους πολίτες. Εγώ λοιπόν λέω δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές και μια ισχυρή σημειολογία ως προς το ποσοστό, έτσι ώστε από τις ευρωεκλογές και μέχρι τις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές προκυριχθούν, εμείς να κάνουμε εκείνο που πρέπει, δηλαδή να παρουσιάσουμε το όραμά μας και τα σχέδιά μας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, για να εξασφαλίσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης από τους Έλληνες πολίτες. Θα είναι ήττα αν δεν είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και τι συνέπειες θα έχει?
Εγώ αυτή τη στιγμή τη μάχη που δίνω για την παράταξή μου, για το κόμμα μου, είναι να είναι δεύτερο κόμμα και εγώ βεβαίως σε προσωπικό επίπεδο να ζητήσω από τους Έλληνες πολίτες να αξιολογήσουν την εμπειρία μου. Έχω συμμετάσχει στο ECOFIN, έχω συμμετάσχει στο Eurogroup, έχω συμμετάσχει σε σκληρές και επίπονες διαπραγματεύσεις, έχω παρακολουθήσει συμβούλια κορυφής και λέω ότι αυτή η τεχνογνωσία, αυτή αν θέλετε η εξειδίκευση, αυτή η εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο λειτουργία της, οι σκληρές διαπραγματεύσεις που είναι αναγκαίες για να πετύχουμε τους στόχους μας, είναι ένας όρος και μια προϋπόθεση ώστε τα άτομα τα οποία θα εκπροσωπήσουν στο ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορούν πραγματικά να προωθήσουν τα εθνικά θέματα. Άρα, ο στόχος και η μάχη είναι το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο με ένα ποσοστό που θα έχει την ισχυρή σημειολογία του 1977. Μάλιστα. Κύριε Σαχινίδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.